διαβάσω ένα σύντομο κείμενο, δεν θα ξεπεράσουμε τα 5 λεπτά, το οποίο υπογράφουν οι σύντροφοι από την πρώην Μάρς, με ενδεικτικές υπογραφές του Σταύρου Μαυροδέα, του υποφαινόμενου Γιάννη Περακάκη και του Τάκη Τριανταφυλόπουλου. Η επιλογή του Βρετανικού λαού να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι λαοί της Ευρώπης απεχθάνονται το βαθύτατο αντιλαϊκό, αντιδημοκρατικό και εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και όταν δεν συνειδητοποιείται πλήρως πολιτικά, αυθόρμητα γίνεται κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπεριαλιστική ενοποίηση όπου οι ηγεμόνες της καυγαδίζουν μεταξύ τους, αλλά πάντα στην πλάτη των λαών τους και άλλων πιο αδύναμων χωρών. Η Βρετανική αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ακόμα πιο ασταθή. Κάνει ακόμα πιο ασταθή την υπεριαλιστική αυτή ενοποίηση, ενισχύει τις διαλυτικές τάσεις της και δίνει ευκαιρίες στην αριστερά και στο λαϊκό και εργατικό κίνημα να ανατρέψει τη σημερινή καταθλιπτική καπιταλιστική ηγεμονία. Όμως, ταυτόχρονα δείχνει την ανάγκη η λαϊκή αγανάκτηση να οδηγηθεί από την αριστερά και να μην γίνει έρμεο των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών και εφαλτήριο της ακροδεξιάς. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, που υφίσταται για δεκαετίες το κνούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κρίσιμο η πραγματική αριστερά, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσει να εκφράσει και να οδηγήσει την ήδη υπάρχουσα λαϊκή αγανάκτηση. Μόνο με την αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά ενός πλατιού αριστερού λαϊκού μετόπου, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την φιλολαϊκή διέξοδο από την κρίση και να γίνει επιτέλους ο λαός μας νοικοκύρης στον τόπο του, ενάντια στα συμφέροντα τόσο της εγχώριας ολιγαρχίας όσο και των ξένων πατρώνων της. Το εγχείρημα αυτό έχει ήδη αργήσει. Είναι καθήκον όλων των ζωντανών και μαχόμενων δυνάμεων της αριστεράς και του κόσμου της εργασίας να το βάλουν μπροστά άμεσα. Με αυτή τη λογική, υποστηρίζουμε αμέριστα την συγκρότηση της πρωτοβουλίας Αγώνα για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση διέξοδος. Είναι αναγκαίο η κίνηση αυτή να μην μείνει στα χαρτιά, αλλά να απλωθεί σε όλους τους τόπους δουλειάς και κατοικίας, να μπορέσει να μιλήσει με τους απλούς εργαζόμενους και να βάλει τα θεμέλια για την συγκρότηση του πλατιού πολιτικού και κοινωνικού λαϊκού μετόπου για την αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαίο η κίνηση αυτή να μιλήσει καθαρά για την απεμπόληση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και την ανατροπή της χώρας σε προτεκτοράτο, στα οποία η εγχώρια ολιγαρχία του ευρωνενικισμού έχει πλήρως συμφωνήσει, ελπίζοντας ότι θα διασώσει το τομάρι της και ότι θα επωφεληθεί από τα βάρη που φορτώνονται στις πλάτες των εργαζόμενων. Αυτό το έθνος των εργαζόμενων πρέπει να βρει τη φωνή του ενάντια τόσο στον αστικό κοσμοπολιτισμό όσο και στον ακροδεξιό εθνικισμό που αποτελεί το άλλο πρόσωπο και πιστό μαντρόσκυλο του πρώτου. Είναι αναγκαίο η κίνηση αυτή να επεξεργαστεί ένα συνεχτικό πρόγραμμα αποδέσμευσης της χώρας, να το συζητήσει και να το προτείνει στους εργαζόμενους, και βασικά στοιχεία αυτού του πράγματος πρέπει να είναι: πρώτον, η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων. Τρίτον, άρνηση πληρωμής και μονομερής διαγραφή του εξωτερικού χρέους. Τέταρτον, η έξοδος από την ΟΝΕ και η ελεγχόμενη διαχείριση της συνταγματικής ισοτιμίας του νέου νομίσματος μαζί με σύστημα ελέγχου των τιμών. Ακολούθως, ο έλεγχος στην κίνηση των κεφαλαίων. Σύστημα προοδευτικής φορολογίας για εξέβρεση πόρων από τη δίκαιη φορολόγηση του πλούτου και την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής του κεφαλαίου. Την εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Την κοινωνικά σχεδιασμένη παραγωγική αναδιάθρωση της οικονομίας με βάση την κοινωνική ιδιοκτησία και έλεγχο των στρατηγικών οικονομικών κλάδων. Φιλολαϊκή εισοδηματική πολιτική, μισθοί και συντάξεις που εξασφαλίζουν την ευημερία της μεγάλης εργαζόμενης κοινωνικής πλειονότητας και ανόρθωση της κοινωνικής πρόνοιας, υγεία, ασφάλιση και της δωρεάν εκπαίδευσης. Σχεδιασμένη και πολυδιάστατη εξωτερική, οικονομική και εμπορική πολιτική. Διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της δημοκρατίας, λαϊκής κυριαρχίας και των λαϊκών ελευθεριών. Είναι αναγκαίο η κίνηση αυτή να αγωνιστεί ενάντια στο ΝΑΤΟ, στους υπεριαλιστικούς πολέμους, στην περιοχή και στη μετατροπή της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών και στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων, που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σαν αθέλητο μέσο για τη μείωση μισθών και την εξαθλίωση των εργασιακών σχέσεων. Καταλήγοντας, λέμε, με αυτές τις σκέψεις στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία Αγώνα για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση διέξοδος. Ευχαριστώ.